Πολλέ θεατρικέ παραστάσει, πολλέ επιτυχίε. Περισσότερο όμω, γιατί έχω αρχίσει και δεν αγαπώ πολύ τη λέξη επιτυχία, παρόλο που όλοι για αυτό πηγαίνουμε, σε οποιαδήποτε δουλειά. Είναι η, η διάρκεια. Τώρα, πια νομίζω σε εσά αυτό θα, θα προέτασα εγώ. Η σύμπνοια η δημιουργικότητα, η συνδημιουργία, θα μπορούσατε να έχετε γίνει μπύλια στο μεταξύ, έτσι, γιατί μιλάμε για περιοδίες. Είναι το πιο εύκολο <σκοίλει> αυτό. <σκοίλει> και το πιο αναμενόμενο. Καμιά φορά ναι. είναι δύσκολο, γιατί έχεις απόνερα τα οποία σου κοστίζουν για καιρό. Αλλά ναι, είναι αναμενόμενο. Μετά από τόσες περιοδίες, καλοκαίρια, χειμώνε, εδώ φαντάζομαι στο συγκεκριμένο χώρο που καθόμαστε... Τα τέλεια τι ώρες. Ξενύχτια, ακόμα και γόνιμες, ας δεν είναι ε, πάρα πολύ αναμενόμενο να συνεχίζετε με την ίδια τρυφερότητα και αγάπη που σας πέτυχα και σήμερα πριν να βγούμε στον αέρα. Ε, Μανώλη, συνήθω είναι καλεσμένα τα παιδιά σε διάφορες εκπομπές και μιλάει ο ένας για τον άλλον. Ε, είναι συνοδοιπόροι, είναι σπάνιο δείγμα στον χώρο τους. Βέβαια, έτσι. βέβαια. Να, το, Στα... να το πούμε αυτό για ακόμα μια φορά. <laughs> και θέλω να μου πεις εσύ πώς τους παρατηρείς και ως ε, και ως συνεργάτες, αλλά και ως ζευγάρι. Είναι... τα ωραία πράγματα είναι, ο... είναι, ωραίο να τα περιγράφουμε. Μπά και. Ξέρεις. Ε, με τον Εμίλιο και την Αθηνά ξεκινήσαμε ως συνεργάτες στις πρώτες δουλειές. Αλλά μετά γίναμε οικογένεια. Δηλαδή πραγματικά οικογένεια. Δηλαδή ανθρώπους που τους νιώθω πάρα πολύ κοντά όσο ας πούμε τους γονείς μου, τον αδερφό μου είναι και ο Εμίλιο <σίσεις> και η Αθηνά μέσα σε αυτή την οικογένειά μου. Γιατί και αυτό που λε, βεβαίω τσακωνόμαστε. Δεν το συζητάμε. Κυρίω τσακωνόμαστε. Μόνο απλώ δεν, δεν υπάρχει πίσω ατζέντα, κατάλαβε. Η... Δεν υπάρχει. γιατί ξέρουμε και οι τρει ότι δεν το λέμε για κακό ή για να βγει ο ένα λίγο πιο πάνω από τον άλλον. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι για το, καλό τη παράσταση να δοκιμάσουμε και αυτό. Ή ο δρόμο που έχουμε διαλέξει, μάλλον δεν μα συμβαίνει. Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Οπότε γενικά στη διάρκεια των προβών με τον Εμίλιο τσακωνόμαστε δύο φορέ σε κάθε. χοντρά όμω. <laughs> Μάλλον δύο φορέ μπροστά στου υπόλοιπου. Και άλλε πολλές από πίσω. Και άλλε φορέ από πίσω όμω που είναι. Ναι, γιατί σε μια τέτοια συνεργασία Πρέπει πριν δώσουμε μια οδηγία σε κάποιον ηθοποιό να έχουμε συζητήσει κάτι και οι δυο μα. Γιατί δεν μπορεί να λέει ο ένα άλλα πράγματα στον ηθοποιό, αλλά ο άλλο. Ο άλλο θα, θα χαωθεί, θα πει: Συγγνώμη, εντάξει, είστε δύο σκηνοθέτε, το κάνετε μαζί. Δεν μου δίνει ο ένα άλλη οδηγία, άλλη ο άλλο. Οπότε πρέπει μαζί να μιλάμε, να συνεννοούμαστε, να, βλέ... να δούμε τι δοκιμάζουμε πριν και να τσεκάρουμε τι μα συμφέρει για την παράσταση πάντα και τι όχι. Στα πλαίσια λοιπόν όλων αυτών των προβών έχουμε πραγματικά γίνει μια οικογένεια που πραγματικά ακόμα και όταν τσακωνόμαστε ξέρουμε ότι δεν το κάνει ο ένας για να προβληθεί ο άλλος ή για να του περάσει ότι δική μου ήταν καλύτερη αλλά και το τι φαίνεται να ταιριάζει στη συγκεκριμένη παράσταση στη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα δεν είστε μόνο οικογένεια, είστε μία υγιής οικογένεια. <laughs> <laughs> Βεβαίω. Γιατί και η οικογένεια από μόνο του δεν λέει πολλά. Κοίτα, και το γεγονό ότι τσακωνόμαστε μας κάνει ακόμα πιο υγιής, γιατί αλλιώς θα ήταν κάποιο πρόβλημα θα υπήρχε. Λέω, όπ, τι γίνεται. Όχι, όχι, μια χαρά. Με τα χρόνια ο Εμίλιος έχει αλλάξει με τα χρόνια ο Εμίλιο έχει αρχίσει κάποια πράγματα που σκεφτόταν και στην αρχή ενθυκτοδό πιο πολύ ήταν με στο μυαλό του να γίνονται πράξη. Δηλαδή, το γεγονό ότι η έννοια του είναι ο θίασο και η παράσταση, δηλαδή η έννοια του είναι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την παράσταση να περνάμε καλά, να δίνουμε ένα αποτέλεσμα ωραίο που να αρέσει τον κόσμο και όχι αυτό το ότι θα πάω να παίξω αυτό τον ρόλο και πω πω θα τους δείξω εγώ με αυτόν τον ρόλο που θα παίξω. Είναι ο στόχος του να είναι μια οικογένεια η κάθε παράσταση και με έναν τρόπο να λειτουργεί ως κάτι με την καλή έννοια που λέγαμε παλιά ο Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι εκεί πέρα είναι ισότιμος με όλους τους άλλους αλλά όταν έρθει η στιγμή που πρέπει να πάρθει κάποια απόφαση θα είναι αυτός που θα την πάρει κοιτώντα πάλι το, το καλό όλων. Το Πούλμαν θα το οδηγήσει. Ακριβώς. Αυτό που έχει την ευθύνη. Δηλαδή, είναι έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για όλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπάνιο. Γιατί ο καθένα, όταν έρχεται η ώρα τη κρίση και έχει γίνει κάτι στραβό, λέει: Α, εντάξει, θα πάρω μόνο το δικό μου μερίδιο και, και στην καλή περίπτωση. Είναι Έχω αυτό. μία δουλειά στο περίπτερο. <laughs> <laughs> Ούψ, ναι. Όχι, ο Εμίλιο είναι εκεί για να αναλάβει αυτή την ευθύνη είμαστε όλοι μαζί, αλλά παίρνει την ευθύνη και παραπάνω από όσο του αναλογεί κάθε φορά, γιατί έτσι έχει μάθει να κάνει. Έχει μάθει να είναι εκεί για του άλλου και να φροντίζει ότι όλοι λειτουργούμε σαν ένα σύνολο, μια οικογένεια στην κάθε πρόβα και στην κάθε παράσταση.